να τελειώνει τις φάσεις και ξέρει να τελειώνει τις φάσεις. Ο Ντάρμπι Σάιαρ, για να δούμε εδώ τη φάση, πολύ μεγάλη ευκαιρία που γίνεται το shoot goal για την Ομόνια. Θα έρθει στο 49 με τον Τιάγκο. Το μπέρδεμα εκεί στην άμυνα του Απόλλωνα, στο 49 θα έρθει το 1-0 με τον Τιάγκο, το πρώτο του goal με την φανέλα της Ομόνιας στο 49ο λεπτό. Ένα γκολ που έρχεται πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο με τη συμπλήρωση 4 λεπτών. Ο Τιάγκο Περέιρα θα βρει να καινεί την εστία ουσιαστικά του Απόλλωνα και θα κάνει το 1-0. Στο 50 βρισκόμαστε, στο 49 καταγράφεται το γκολ. Ο Τιάγκο Περέιρα είχε δώσει ασίστ στον προηγούμενο αγώνα. Θα σκοράρει αυτή τη φορά. 1-0. Ο Τιάγκο Περέιρα ανοίγει το σκορ σε ένα παιχνίδι που δεν είχε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Χρειάζονται μόλις 4 λεπτά στην επανάληψη για να καταγράψουμε το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση. Εδώ και πάλι πώς γίνεται το μπέρδεμα. Αυτό το μακρινό πλάγιο το οποίο θα μπορούσε να το καθαρίσουν πολύ καλύτερα οι παίκτες του Απόλλωνα. Θα φτάσει στον Τιάγκο, είναι η μακρινή εκτέλεση. Ο Εζρά αρχικά και ο Τιάγκο που θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το Ομόνια 1, Απόλλωνας 0. Από μακρινή εκτέλεση πλαγίου. Αυτό που λέγαμε με τον Χρήστο Αποστολίδη στο πρώτο ημίχρονο, ότι είναι κάτι το οποίο δουλεύει. Σουτ στην γωνιά του Τρανφύλλας. Ναι, αλλά έχω δει τον Τιάγκο, νομίζω ότι... Ναι, ο Τιάγκο. Απευθείας 1-0. Η επιλογή του Τιάγκο τελικά ήταν σοφότερη για τους πράσινους. Στο 47 ο Τιάγκο Φερέιρο, ο Βραζιλιάνος. Πολύ καλή εκτέλεση στη γωνία. Αποστημένη μπάλα. Θα καμφθεί η αντίσταση του Ολυμπιακού στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Νωρίς η Ομόνια πετυχαίνει το γκολ που έψαχνε και διώχνει πολύ μεγάλο μέρος του άγχους που είχε αρχίσει να την κυριεύει και είχε φανεί αρκετά έντονα κυρίως στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Τιάγκο Φερέιρα λοιπόν, 1-0 για την Ομόνια, το δεύτερο εφετινό για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είχε σκοράρει και στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον Απόλλωνα. Ξανά η εκτέλεση του φάουλ στην γωνία που ουσιαστικά ήλεγχε ο τερματοφύλακας, Μιλέκο, έτσι. Όχι, ευθύνη εδώ είναι του καθαρά του τερματοφύλακας. Όταν δέχεται γκολ στην γωνιά του, είναι δική του ευθύνη. Ένα δεύτερο γκολ σίγουρα σε αυτό το δεύτερο μήχρο, στο ξεκίνημα, θα είναι ό,τι καλύτερο. Ο Ποντιάκ θέλει να πατήσει περιοχή, να κάνει σέντρα. Ο Πέτρο αφήνει γκολ. 0-2 η Ομόνια, έτσι απλά με τον Τιάγκο. 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τιάγκο φτάνει τα 3 και η Ομόνια πλέον γίνεται το ακλόνητο φαβορί για το τρίποντο. Εδώ ο Ποντιάκ κάνει σέντρα, ο Τιάγκο εύκολα παραπερνά από τον Πέτρου, κακή εκτίμηση και ο Τιάγκο δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί, δεν ξέρω αν η μπάλα είχε και πορεία προς τα δίκτυα. Ο Γάλλος είναι γρήγορος, τον κλείνει ο Φακούντο Γκαρσία, περνάει από τον Αργεντινό, η σέντρα του Ποντιάκ, το γυριστό, μεγάλη επέμβαση, έρχεται το τρίτο γκολ από τον Τιάγκο Φερέιρα στο 51. Το τρίτο γκολ που ήθελε η Ομόνια έρχεται σχετικά νωρίς και πάλι στο δεύτερο ημίχρονο με τον Τιάγκο, από την προσπάθεια που ξεκίνησε από τον Ερίκ Ποντιάκ. Τέταρτο εφετινό γκολ για τον Τιάγκο Φερέιρα. Σκόραρε τελευταία φορά πριν από ένα μήνα περίπου, 23 Νοεμβρίου, κόντρα στην Ένωση Νέων Παραλυμνίου. Από κοντά εκμεταλλεύτηκε την ασταθή απόκριση εδώ ξανά. Η προσπάθεια του Ποντιάκ πέρασε από τον Γκαρσία. Να το δούμε και με την βοήθεια της γραμμής, να δούμε αν υπήρχε κάτι, αλλά νομίζω ότι υπήρχε κάτω. Κάτω δεξιά ο παίκτης που μάρκαρε, ναι. Μάρκαρε τον Τιάγκο, όχι τον Τιάγκο, μάρκαρε τον Ποντιάκ. 3-1. Εδώ ο παίκτης βλέπετε στο βάθος. Τον Τιάγκο αυτή τη φορά από κοντά δεν θα στοχίσει. Θα κάνει το 3-1 στο... Γκόμεθ, Τιάγκο, Ούσουλος.
Ο Τιάκ. Ωραία στο χώρο για τον Τιάγκο. Φάτσα με τον Τσούμπιτς 1-0. Στο τέταρτο λεπτό τη ημίωρη παράταση του 94. Ο Τιάγκο Φερέιρα ανοίγει το σκορ για την Ομόνια. Λέγαμε ότι δικαιούται μια μεγάλη φάση η Ομόνια, δικαιούται μια μεγάλη ευκαιρία. Ο Τιάγκο Φερέιρα την αξιοποιεί στο τέταρτο λεπτό της παράτασης 0-1. Με μια εξαιρετική κάθετη παλιά, ο Τιάγκο βρέθηκε φάτσα με τον Τσούπιτς. Δεν λάθεψε, πλάσαρε σωστά, νικήθηκε ο Σέρβος. Η Ομόνια παίρνει κεφάλι στο σκορ. 0-1. Εξαιρετική κάθετη παλιά. Είπαμε ότι μπορεί να μην είναι έτοιμοι οι παίκτες της στο βαθμό που χρειάζεται, αλλά είδατε πόση ποιότητα υπήρχε σε αυτή την κάθετη πάσα από τον Μποτεάκ. Μα εδώ ξανά η εξαιρετική του κάθετη πάσα. Τον έχασε ο Μενέσες που κυνηγούσε τον Τιάγκο, αλλά πλέον ήταν αργά. Το ψύχρεμο πλασέ από τον Τιάγκο. Το 0-1. Ασίστ του Μποτεάκ. Τιάγκο διεκδίκησε. Η παλιά για τον Ασαντέ που είναι γρήγορος. Θα δούμε την επιλογή του Γκανέζου. Η σέντρα 2-0. Το δεύτερο γκολ για την Ομόνια έρχεται στο 107 με τον Τιάγκο. Η Ομόνια πλέον έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Το δεύτερο γκολ που θα την διασφάλιζε σε πολύ μεγάλο βαθμό την πρόκριση έρχεται σε αυτή την γρήγορη επίθεση. Στην σέντρα από τον Ασαντέ, ο Τιάγκο, όπως είχε κάνει και την περασμένη Τετάρτη, το κάνει και σήμερα στην παράταση σκοράρει. Αλλά αυτή τη φορά το γκολ του, επιτρέψτε μου να πάω, πολύ πιο σημαντικό. Εδώ, από την κεφαλιά του Λοΐζου, ο Ασαντέ φεύγει μπροστά. Η σέντρα είναι εξαιρετική για τον Τιάγκο. Δύσκολα θα μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Κάρφωσε τον Μπόρουτς από τα δύο μέτρα. Κανένα περιθώριο αντίδραση για τον Πολωνό τερματοφύλακα. Ο Τιάγκο διπλασιάζει τα γκολ της Ομόνιας μέσα στην Βαρσοβία. 0-2. Μια παλιά για τον Λέζιαξ. Θα προλάβει. Θα κάνει την σέντρα. Το σούτ με τη μία. Εξαιρετικό γκολ ο Τιάγκο. 4-0 η Ομόνια με το πιο όμορφο γκολ να έρχεται από το δημιουργό των πρώτων δύο. Στο 55ο λεπτό γκολάρα του Τιάγκο. Στο 55ο λεπτό η Ομόνια κάνει ό,τι θέλει. Ο Λέζιαξ σερβίρει από τα αριστερά αυτή τη φορά. Έξω από την περιοχή το σούτ, το βολέ με τη μία από τον Τιάγκο. Πραγματικά υπέροχο γκολ. Πάμε να το απολαύσουμε και πάλι. Σήκωσε κεφάλι ο Λέζιαξ, έκανε την παλιά μέσα από την περιοχή. Το σούτ με δύναμη, διαγώνιο. Κοιτάξτε, πραγματικά πολύ όμορφο γκολ από τον Τιάγκο και η Ομόνια δίνει διαστάσεις τριάμβου στη νίκη της. Το πέρασμά της σήμερα από το Στέλιος Κυριακίδης κόντρα στην Καρμιώτισσα. Το τέταρτο γκολ νωρίς το 10ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Η Ομόνια πετυχαίνει. Γκόμες για τον Κούσουλο. Πάσα στον χώρο για τον Λέσιαξ. Πρόλαβε, έκανε την σέντρα. Το σούτ του Τιάγκο 1-1. Στο 25 φοβερό σούτ από τον Τιάγκο. Ισοφαρίζει στο 25. Ένα ασύλληπτο συρτό σούτ από τον Τιάγκο στο ύψος της περιοχής. Η Ομόνια απαντά στο 25ο λεπτό. Από την προσπάθεια και πάλι του Λέσιαξ, ο οποίος πλαγιοκόπησε σε ένα ακόμη παιχνίδι, δίνει γκολ. Βεβαίως δεν ήταν εύκολο το σουτ του Τιάγκο, αντιθέτως, αλλά ο Λέσιαξ ήταν αυτός που πιστώνεται με την ασίστ τον Τιάγκο. Το τελείωμα του πάντως ήταν εξαιρετικό. Ο τρόπος που έκανε το σουτ, συρτό, δυνατό στη γωνία, κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Δημητρίου και 1-1, Μιλένκο. Πρώτο μπάλε Λέσι. Κλείνεται από τον Ανουάρ, πάσα στο Λοΐζου. Συγκλίνει ο Λοΐζου και έξυπνα βρίσκει τον Λέζιαξ, το γύρισμα. Ο Τζονίς, το γκόλο Τιάγκο. 1-1, η Ομόνια απαντάει άμεσα. Θα περιμένουμε από το VAR να δούμε αν ήταν από κανονική θέση ο Τιάγκο. Ο βοηθός πάντως δεν σήκωσε σημειάκι. Στο 54ο λεπτό η Ομόνια απαντά άμεσα και ισοφαρίζει με τον Τιάγκο.
Εδώ δεν νομίζω. Ο Λέζιακ στο γύρισμα. Ο Τζονί στην προσπάθεια. Ήταν ο Κλωναρίδης που κάλυπτε. Τον είδατε που περπατούσε εκεί πίσω. Ξανά και ξανά. Περιμένουμε να δούμε και την εξέταση από το VAR φυσικά. Το γκολ του Ντιάγκο και η απάντηση της Ομόνιας έρχεται άμεσα. Στο 54ο λεπτό. Μετράει το γκολ 1-1 και είναι σημαντικό. Είναι εκτός έδρα σήμερα για την Ομόνια. Πάρα πολύ σημαντικό το γκολ του Ντιάγκο. Και βλέπουμε ξανά εξέταση για την πρώτη φάση. Ο Λέζιακς φεύγει από κανονική θέση. Και στη συνέχεια ο Λέζιακς θα κάνει το γύρισμα. Φάνηκε εδώ, είδατε ότι ο Κλωναρίδης κάλυπτε τον σκόρερ του τριφυλιού, τον Ντιάγκο. Ο Παπουλής τον Κούσουλο, δεξιά ο Σεχού, μπαίνει πλάγια στην περιοχή, κάνει την παλιά ο Ντιάγκο, το 1-0 για την Ομόνια στο 44ο λεπτό. Πολύ όμορφο γκολ, γρήγορη συνεργασία, γρήγορη σκέψη και απόφαση από τους παίχτες του Χένικ Μπέρκ που πανηγυρίζουν σφιχτά αγκαλιασμένοι. Το 1-0 με τον Ντιάγκο να σημαδεύει σωστά και να νικάει τον Λόρια που δεν είχε και πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Εκεί που έστειλε την μπάλα ο Ντιάγκο στο 44ο λεπτό. Οι πράσινοι ανοίγουν το σκορ με τον Ντιάγκο. Σε καθοριστικό χρονικό σημείο, πάνω που μου έλεγε για τις καθυστερήσεις ο Αντρέας Σταύρου, να δούμε ξανά τον γκολ. Το δημιουργεί ο Σεχού, εκτελεί ο Ντιάγκο. Ξανά και ξανά. Κάτι ήξερε ο Χένικ Μπέρκ που φώναζε απόψε συνεχώς το όνομα του Σεχού και να επιτίθεται η ομάδα του από τα δεξιά. Από αυτή την πλευρά δημιουργείται το γκολ, εκτελεί ο Ντιάγκο.